Χαίρετε λοιπόν, θέλω να σχολιάσω σήμερα τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του εξαιρετικού φίλου μας. Και γιατί λέω εξαιρετικού φίλου? Γιατί είναι ένας από τους πιο ξεκάθαρους εχθρούς. Αφού είναι ξεκάθαρος εχθρός, τότε γιατί μας το λες ως φίλο? Διότι οι περισσότεροι από τους εχθρούς μας, αν όχι όλοι, δρούν υπογείως και συνήθως μας χτυπούν πισόπλατα. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος είναι ένας τίμιος εχθρός και μας το λέει ξεκάθαρα, κατάμουτρα. Τι είναι αυτό που μας είπε? Απίφθινε ένα σημαντικό μήνυμα, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν για τους Τούρκους, αλλά αφορούσε άμεσα εμάς. Θα επιτεθούμε στην Ελλάδα το 2023. Θα δώσουμε τη μεγαλύτερη μάχη αυτού του αιώνα. Σιγά να μην σκίσετε κανένα καλσόν. Σας είπα ότι θα κάνω παράλληλα σχολιασμού, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί μπορεί να είναι φίλος μας, αλλά είπε πολλές παχές κοτσάνες. Δημοσίως λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για επίθεση κατά της χώρας μας μέσα στο 2023. Θα το δούμε αν είναι το 2023, γιατί ήδη ήρθαν να μας επιτεθούν, αλλά φάγανε φόλα οι πανίσχυρες τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Άρα για την ημερομηνία να μην βάλουμε για στοίχημα ότι θα είναι μέσα στο 2023. Έθεσε λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος το εξής ερώτημα στον τουρκικό λαό: είστε έτοιμοι για την επίθεση του 2023? Τώρα εδώ μπορώ να κάνω άλλη μία παρένθεση. Η επίθεση μπορεί να είναι αμφίπλευρη, δηλαδή εκεί που περιμένεις να επιτέθεις εσύ, να τη φας. Οπότε είναι σωστό το ερώτημά σου και δεν λες αν είναι έτοιμοι οι Τούρκοι για την δική τους επίθεση, και το αφήνεις γενικά και αόριστα. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Με αφορμή λοιπόν την συμπλήρωση των 100 ετών από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, ο Ταγί Περντογάν, μεταξύ άλλων παροξυσμών, έκανε και τις εξής δηλώσεις για τη χώρα μας. Οι Έλληνες ήταν το πιόνι άλλων εχθρικών δυνάμεων της εποχής. Αλλά με την πίστη και την αποφασιστικότητά τους, οι Τούρκοι κατάφεραν να τους ρίξουν στη θάλασσα. Μάλλον ήθελες να πεις πως καταφέρατε να ρίξετε τους Έλληνες στη θάλασσα με τη βοήθεια των προδοτικών συμμάχων μας και της προδοσίας εκ των έσω. Για να μην μπερδευόμαστε. Ο εχθρός μπορεί να είχε περισσότερα πολυβόλα, κανόνια, φορτηγά, αυτοκίνητα και αεροπλάνα από εμάς, για το δικό μας στρατό τα λέει αυτά. Αλλά η γεμάτη πίστη καρδιά των στρατιωτών μας κάλυπτε όλες αυτές τις ελλείψεις. Για να καταλάβετε τι ελλείψεις είχε ο ελληνικός στρατός, φυσικά καθόλου τυχαία, τις τελευταίες μάχες τις έδιναν με ξυφολόγχες. Δεν είχαν καν σφαίρες. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις κέρδιζαν κιόλας. Τόσο άχρηστοι και ανίκανοι είναι αυτοί που το παίζουν τα είδες με τις πλάτες των ξένων δυνάμεων και των προδοτών μας. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν νομίζω να είναι ανιστόρητος. Κάτι μου λέει πως είναι απλά ψευτάκος. Μάλιστα είναι τόσο ψεύτης και ανυπόστατος, ο οποίος περνάει στο σημείο να πει ότι το κάψιμο και η καταστροφή των πόλεων, όπως της Σμύρνης, ήταν έργο δικό μας, των Ελλήνων δηλαδή, καθώς υποχωρούσαμε. Για ποιο λόγο τα λέει αυτά? Μα φυσικά για να αποφύγει τη ρετσινιά ακόμη μίας γενοκτονίας. Συνεχίζει λέγοντας μεταξύ άλλων πως το έθνος μας που κέρδισε την εθνική του ανεξαρτησία έπρεπε να περιμένει πολύ για να φτάσει στην ανεπτυγμένη και ευημερούσα Τουρκία που ονειρευόταν μετά την ίδρυση της δημοκρατίας. Όταν μιλάς για έθνος, τι εννοείς? Μιλάς για το 10% των Μογγόλων, το 20-30% των Ελλήνων, το 20% περίπου των Αρμενίων και το υπόλοιπο των Κουρδών? Αυτά εδώ που σας λέω αποδεικνύονται προσφάτως και με τα διάφορα τεστ DNA τα οποία κάνουν κάποιοι Τούρκοι πολίτες για να δούνε πόσο Τούρκοι είναι, και αποδεικνύεται φυσικά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την μογγολική καταγωγή του τουρκικού κράτους και όχι έθνους. Στο αποκορύφωμα λοιπόν της υποκρισίας και της ψευτιάς του, είπε πως έχουμε ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, αποτρέπουμε κάθε επίθεση, χαλάμε κάθε παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι όποιος κάνει υπομονή, νικά. Προτρέποντας στη συνέχεια τους πολίτες της Τουρκίας να δώσουν τη μεγάλη μάχη αυτού του αιώνα το 2023. Να ενημερώσω τους Τούρκους πολίτες πως δεν θα δώσετε τη μεγαλύτερη μάχη αυτού του αιώνα, θα δώσετε την τελευταία μάχη, και όχι αυτού του αιώνα, την τελευταία σας μάχη γενικά. Διότι η Τουρκία, όπως συμβαίνει με κάθε νταΐ σε αυτή τη ζωή, επειδή πηγαίνει συνεχώς γυρεύοντας, θα πάρει κάποια στιγμή το μάθημα που της αξίζει, και αυτή η στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά. Στον ίδιο τόνο ήταν και οι δηλώσεις του Μπαχτσελή, ο οποίος είναι κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, τονίζοντας συγκεκριμένα σε πολύ έντονο ύφος πως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να σταματήσει άμεσα αυτή την τρέλα. Για ένα επεισόδιο που υποτίθεται πως έγινε με στόχευση τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών από τους ελληνικούς S-300. Ιδάλλως
θα ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα από όσα έγιναν στις 30 Αυγούστου του 1922. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Επειδή η σύγκρουση θα συμβεί ούτως ή άλλως. Αυτός ο οποίος έχει το ηθικό υπόβαθρο, το ηθικό έρισμα για να ανταποδώσει κάποια απάντηση, κάποια σκληρή απάντηση στον αντίπαλο, είναι ο Έλληνας, είναι ο Έλληνας Μικρασιάτης, είναι ο Έλληνας Κύπριος, είναι ο Έλληνας Πόντιος, είναι ο κάθε Έλληνας που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει βιώσει την εγκληματική φύση των Τούρκων. Μάλιστα ο Τούρκος Νταΐς Μπαχτσελή είπε πως το νέο έγκλημα το οποίο μας ετοιμάζουν, όπως δηλώνουν ευθαρσώς, μπορεί να εκδηλωθεί ως αναπόφευκτο γεγονός της ζωής και της ιστορίας. Το θεωρούν δηλαδή δεδομένο ότι θα ξαναέρθουν να γενοκτονήσουν. Συνέχισε λέγοντας πως η γαλάζια πατρίδα είναι η κλεμμένη και κατοικημένη γεωγραφία του τουρκικού έθνους. Το σχολίασα το τουρκικό έθνους, έτσι. Κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν θα στηρίξει τον παραβάτη. Υπάρχει κι άλλος κόσμος όμως, τον οποίο εσύ αγνοείς. Φυσικά η αλήθεια θα βρει τη θέση της στο τέλος της ημέρας. Είναι απλά θέμα χρόνου. Γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι η απελπισία απορρέει από τον διάβολο και η ελπίδα από τον Αλλάχ. Να συμπληρώσω για τον Τούρκο Νταΐ πως η δικαιοσύνη αποδίδεται από τον Έλληνα Θεό. Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου πως η αλήθεια θα βρει πολύ σύντομα τη θέση της. Απλά δεν θα είστε εκεί για να το ζήσετε. Όσον αφορά το αναπόφευκτο γεγονός που ανέφερες της επανάληψης της μικρασιατικής καταστροφής, θα σου πω πως ο Έλληνας δεν έχει την πολυτέλεια να υποστεί άλλη μία προδοσία και ότι για να επαναληφθεί το γεγονός το οποίο αναφέρεσαι θα πρέπει να συμβεί στον ίδιο τόπο. Άρα, εάν επαναληφθεί κάποιο είδος αιματοχυσία μετά από 100 έτη στην Μικρά Ασία, μάντεψε τίνος το αίμα θα είναι αυτό. Λοιπόν, περιμένω να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις πάνω στα οποία ανέφερα και ανέφεραν οι εξαιρετικοί μας φίλοι Ταγί Περντογάν και Μπαχτσελή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.